χαρά. Έχουν περάσει πως ένας μήνας και κάτι και είπα, επειδή ως γνωστόν πάντοτε ποτέ δεν αρχίζω στην ώρα του ενθερμό να ψάχνω για λεπτομέρειες, γιατί όπως έχουμε πει και άλλοτε, ακόμα και στη μάχη, οι πρώτες πληροφορίες είναι πάντοτε αυτές που είναι περίεργες και δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι νεκροί, πώς οι τραυματίες και πώς αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα τι τέλος βρήκα τα στοιχεία τα οποία είναι αποβασισμένα σε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, λέγεται Basem Aid, και το site το Terrorism Information Center Meir Amit, το οποίο είναι ένα Ισραηλινό και το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο σε θέματα πληροφοριών. Λένε λοιπόν αυτοί οι δύο περίπτωση, θα διαβάσω όλα βέβαια, δεν είναι πολύ μεγάλα. 70% λέει ο Meir Amit, η Ισραηλινή πλευρά, το 70% των θυμάτων που έγιναν από τις Ισραηλινές επιδρομές στο δεκαήμερο αυτό, 11 με 21 αν θέλετε, 10 γιατί από την Τζακ άρχισε. Λοιπόν, το 70% λοιπόν ήταν άνθρωποι ένοπλοι. Δεν θέλω να πω ότι ήταν πολεμιστές, τέλος πάντων όπως δεν θα τους πείτε. Ήταν ένοπλοι της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Ενώ το 21% από το γενικό σύνολο των θυμάτων έγινε από λάθος ρουκέτες που έστειλε η Χαμάς. Είναι αυτό που είχαμε πει και τις πρώτες μέρες, ότι το συνηθίζει αυτό η Χαμάς, δεν ξέρω από τι, σε τι έγκυται, αλλά οι ρουκέτες που έστειλε έπεφταν μέσα στη Γάζα και σκότωνε το δικό της τον πληθυσμό η Χαμάς. 21% λοιπόν των θυμάτων ήταν από αυτό. 16 που πεθάνανε ήταν από τις ρουκέτες αυτές της Χαμάς που έβγαιναν μέσα στη Γάζα. Έχουμε και λέμε τώρα, έχουν μείνει περίπου 58 θύματα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Τα 58 αυτά θύματα λοιπόν λένε το εξής. 42 τα 58 ήταν ένοπλοι. Εκ των οποίων από τους 58 αυτού, οι 41 ήταν από την Παλαιστινιακή Τζιχάντ, από τη Φατάχ και 30 από τη Χαμάς. 16 ακόμα που πεθάνανε ήταν, δεν γνωρίζομαι εάν ήταν ένοπλοι ή αθώοι πολίτες. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα το στάτους, τι ακριβώς ήταν αυτοί. Λοιπόν, ο Basem Aid λέει ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνοι πέθαναν στη Γάζα από λάθος της Χαμάς και ότι 150 ήταν αυτοί οι ένοπλοι οι οποίοι πεθάνανε κατά τη διάρκεια των 11 ημερών. Παρ' όλα αυτά εδώ υπάρχει μία μικρή διαφορά. Οι Ισραηλινοί λένε ότι 200 ήταν οι ένοπλοι που πεθάνανε από τις επιθέσεις των Ισραηλινών. Basem Aid, ο Παλαιστίνιος, λέει 150. Τέλος, να πω κάτι που ήθελα να το διευκρινίσω αυτό πριν κλείσω το βίντεο αυτό. Οι Παλαιστίνοι, όταν δίνουν νούμερα, δεν ξεχωρίζουν μεταξύ ενόπλων και πολιτών. Δίνουν συνολικό νούμερο για να μπορούν φυσικά, για λόγους καθαρά δικούς της προπαγάνδας, να μπορούν να λένε ότι είδατε να πόσοι μας σκότωσαν. Ενώ εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά και τον διαχωρισμό σε ένοπλους και μη ένοπλους και μάλιστα και στα λάθη βασικά της Χαμάς. Βλέπουμε εκεί πέρα επίσης πόσοι έχουν πεθάνει από βλακεία της Χαμάς. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά!